Καλησπέρα, σήμερα έχουμε ένα unboxing από το Επιτραπέζουμε και αυτή τη φορά θα κάνουμε unbox το Star Wars το Rebellion. Καινούριος τίτλος από τη Fantasy Flight, θεματολογία γνωστή, πόλεμος των άστρων, Rebellion ο τίτλος, ένα παιχνίδι για 2-4 παίχτες με διάρκεια κοντά στις 3-3,5 ώρες. Και θεματολογικά έχει τον κόσμο των πόλεμων των άστρων, όπου μια μεριά των παιχτών παίρνει την αυτοκρατορία, οι άλλοι παίρνουν τους επαναστάτες και προσπαθούν σε ένα πολύ μεγάλο χάρτη που θα δούμε καθώς ανοίξουν το κουτί, όπως αυτός εδώ, προσπαθούν η αυτοκρατορία να ξεντρυπώσει τη βάση των επαναστατών μέσα από κάποιες ενέργειες. Μινιατούρες πάρα πολλές, θα τις δούμε και πιο αναλυτικά, πάνω από 150 μινιατούρες. Μεγάλος ο χάρτης και πολύ μεγάλο και το κουτί, όπως φαίνεται. Και ας μην ακρηγορούμε, πάμε να ανοίξουμε λίγο να δούμε τι έχει μέσα. Να πούμε ότι εμείς, επειδή το παιχνίδι δεν το έχουμε έτσι πολύ μελετήσει, ουσιαστικά δεν θα ξέρουμε και πάρα πολύ καλά τι βρίσκουμε μέσα στα περιεχόμενα. Θα έχουμε όμως μια έτσι γενική εικόνα του τι μπορεί να συναντήσει κανείς μέσα στο παιχνίδι ανοίγοντάς. Λοιπόν, οπότε, δυνατήνει, το κουτί είναι όντως ογκώδες. Και για να δούμε. Και βαρύ, ε! Και βαρύ, ναι. Εντάξει, για τα δεδομένα του παιχνιδιού είναι αρκετά βαρύ. Έχουμε διαφημιστικό φυλάδιο με τα προϊόντα της Fantasy Flight. Κλασικά σε κάθε πακέτο υπάρχει αυτό. Έχουμε ένα Learn to Play και ένα Rules Reference. Εδώ είναι, θυμίζει λίγο το Dracula που έχει πάλι δύο rulebooks. Το ένα είναι πώς να παίζεις γενικοί κανόνες και το άλλο είναι πιο έμφαση στις λεπτομέρειες. Νομίζω είναι η τελευταία μόδα της Fantasy Flight. Ναι. Είναι δύο ξεχωριστά ώστε να μην μπεις σε ένα rulebook και χάνεσαι πάνω στις οδηγίες. Αναλυτικό, αρκετή καλή εικονογράφηση, θυμίζει ούτως ή άλλως και το X-Wing, δηλαδή η κειμενογράφηση και τα παραδείγματα. Αρκετά αναλυτικό και παραδείγματα έχει, εξτρά κανόνες, περιπτώσεις μαχών, ο χάρτης με στοιχεία του χάρτη, με λεπτομέρειες του χάρτη. Και εδώ έχει μερικές οδηγίες για ομαδικό παιχνίδι και πιο προχωρημένους κανόνες. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το Reference Rules, που ουσιαστικά δουλεύει σαν γλωσσάρια, ας το πούμε, ξεκινώντας από το α και προχωράει, οπότε αν οτιδήποτε σου δημιουργηθεί, ας πούμε, απορία στο βασικό εγχειρίδιο, μπορείς να τρέξεις στο Reference εδώ πέρα και να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες. Κάτι σαν clarification, δηλαδή πιο αναλυτικές οδηγίες για το βασικό παιχνίδι, για τους βασικούς κανόνες. Να θυμάσαι γρήγορα πράγματα. Ακριβώς. Σίγουρα όμως, με βάση και την εμπειρία που έχουμε και εμείς, θεωρώ ότι αυτό ήταν το πολύ πιο ζουμί από ότι αυτό εδώ. Έτσι. Δηλαδή, διαβάζεις αυτό, λες, ωραία, το μάθα και μπαίνεις εδώ και αρχίζεις και χάνεις κάποια στιγμή. Γιατί εντάξει, οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν ουσιαστικά το παιχνίδι και το καθιστούν πολύ διαφορετικό. Ευρετήριο και το καθεξής. Για τον ευρετήριο. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε σε ένα πολύ μεγάλο ziplock, έχουμε τα board, τα faction board, μάλλον τα board των επαναστατών. Λοιπόν, έχουμε τα board των επαναστατών και το board της αυτοκρατορίας. Έχουμε φυσικά εδώ το στόλο των επαναστατών, όπως τα X-Wing, τα Y-Wing, το Rebel Transport, το Tantive εδώ πέρα, και επίσης έχουμε και τις μονάδες, έχουμε τις εναέριες και τις επίγειες μονάδες, εντάξει, όπως τους Troopers, κάποια κανόνα ιόντων, κανόνια ιόντων κτλ. Και την αντίστοιχη, έχουμε τον αντίστοιχο στρατό εδώ για την αυτοκρατορία, X-Wing, Assault Carrier, Star Destroyer, τα AT-ST και τα AT-AT, τα κλασικά, τα δίποδα και τα τετράποδα, και εδώ έχουμε τους Stormtroopers. Δεξιά-αριστερά μπαίνουν κάποιες κάρτες και τα λοιπά, δεν το έχουμε διαβάσει το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Λίγο από εξ όσο γνωρίζω, αυτά είναι τα δύο βασικά player board της κάθε πλευράς, αυτοκρατορίας και επαναστατών. Και πάμε τώρα εδώ στο πρώτο set, ας το πούμε, tokens. Να ανοίξουμε, Βαγγέλη. Λοιπόν. Ζελατίνα, ναι, πάντα μυρίδια.
του καινούριου. Λοιπόν, και έχουμε tokens με φιγούρες. Ήρωες από τις ναι. Η Λέια, ας πούμε, κτλ. Solo, τους βλέπω και ανάποδα εδώ, Han Solo, ναι. Και νομίζω και η ποιότητα, βέβαια, δεν χρειάζεται να ξεπαντσάρουμε κάτι. Είναι ποιότητα Fantasy Flight, είναι παράμιλη και είναι αρκετά χοντρό. Έτσι. Και πολύ καλή ποιότητα. Το tokens, κάποιοι δείκτες εδώ, κάποια hits εδώ. Αυτά δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια σελίδα εδώ. Εδώ έχουμε και άλλους δείκτες. Η Rebel είναι εδώ. Εδώ πρέπει να είναι η αυτοκρατορία. Αυτοί είναι κάποιοι markers. Αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει συνέχεια, μην θυμάσαι. Ναι, ναι. Και εδώ είναι, και εδώ είναι τη αυτοκρατορία, οι troopers δηλαδή. Έτσι. Και πάμε σε δεύτερο set. Αυτός είναι ο χάρτης. Αλλά πριν ανοίξουμε το χάρτη, ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα του κουτιού. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα deck από κάρτες, οι οποίες έχουν φυσικά artwork από την ταινία και από τον καθεαυτό πόλεμο των άστρων, έτσι, από τον κόσμο του πόλεμου των άστρων. Εξαιρετικές εικόνες. Ναι, οι εικόνες είναι εξαιρετικές, το artwork είναι φανταστικό, πλησιάζει πολύ κοντά στη φωτογραφία, είναι τόσο πιστό το artwork, ας πούμε, και η εικονογράφηση. Πλησιάζει πολύ σε φωτογραφία και όχι σε κάτι το οποίο είναι ζωγραφιστό. Έτσι, το Destroyer εδώ πέρα. Διάφορες κάρτες από πίσω. Α, είναι κάρτες στην deck της αυτοκρατορίας και των Rebels, έτσι. Εδώ. Έχουν κάποια στοιχεία, νομίζω πάνω είναι το κόστος για να ενεργοποιήσει την κάρτα. Πανέμορφες εικόνες, έτσι. Ναι, είναι πολύ ωραίες εικόνες, νομίζω. Σε βάζουν μέσα στο παιχνίδι κατευθείαν, χωρίς Rebel Assault, χωρίς δεύτερη κουβέντα, αρκεί να είσαι λάτρης του είδους, έτσι, γιατί αν δεν είσαι λάτρης της ματολογίας αυτής, δεν έχει νόημα να παίξει το παιχνίδι. Γενικά καλή ποιότητα καρτών, επίπεδο Fantasy Flight όπως τη ξέρουμε. Ας μην το βάλουμε αυτό μέσα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έχουμε κάποιες άλλες εδώ extra mini κάρτες, οι οποίες και αυτές εδώ έχουν, για να δούμε, ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε τι κάνουν αυτές, αλλά πάντως, ναι, πρέπει να είναι κάποιες, φαντάζομαι, για τους Rebels, κάποιες για τους αυτοκρατορικούς. Νομίζω είναι κάρτες τακτικής αυτές, defensive, κάρτες, critical hit, θυμίζουν πολύ τις κάρτες του X-Wing που κάνεις απλά ή που βάζεις τη ζημιά των τρως από τις αερομαχίες, οι μικρές οι κάρτες αυτές. Ακόμα και οι μικρές έχουν ωραία εικονογράφηση. Ναι. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι στερείται ούτε σε artwork, ούτε σε ποιότητα. Οι πλανήτες. Ναι, οι πλανήτες είναι του συστήματος που θα το ζούμε και στο χάρτη. Δεν στερείται ποιότητας, σίγουρα, ούτε ποσότητας, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι. Κάποιες κάρτες εδώ που έχουν να κάνουν με event cards ακριβώς. Αρκετά μεγάλο deck δηλαδή. Αυτό και έχουμε ζάρια τα οποία custom, ναι, είναι custom, τα οποία τα βάλουμε εδώ καλύτερα, τα οποία υποδηλώνουν το πόσα ζάρια ρίχνουμε, υποδηλώνονται από εδώ, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα TIE Fighter θα ρίξει ένα μαύρο ζάρι, έτσι, ή ένα Assault Carrier θα ρίξει ένα μαύρο και ένα κόκκινο, και κάπως έτσι είναι, τα ζάρια έχουν εδώ τα hit, πρέπει να έχουν λογικά και critical ή defense, αν με βάση λίγο τη θεματολογία. Είναι τα ζάρια λοιπόν αυτά εδώ που είναι custom, και κάποιες βάσεις για τους χαρακτήρες που δείξαμε προηγουμένως, όπως το Han Solo, και πριν ανοίξουμε το χάρτη. Ρίξε τη σακούλα. Άνοιξε τη σακούλα. Και πριν ανοίξουμε το χάρτη, ναι. Νομίζω το zoom είναι εδώ, διότι έχει πάρα πολλές μινιατούρες σε πολύ μικρή κλίμακα, αλλά είναι σε εξαιρετική, ας το πούμε, απόδοση. Δηλαδή, ναι, λεπτομέρεια. Δηλαδή, ποιος θα φανταζόταν. Καταρχήν, ένα destroyer. Σωστά, καλά, το λέω. Ναι, ένα destroyer είναι αυτό. Είναι σε εξαιρετική, ας το πούμε, απόδοση. Εδώ είναι το Death Star, το οποίο... Υπάρχουν δύο Death Star. Ναι, είναι ένα μισοτελειωμένο και ένα ολόκληρο. Ας πούμε, εδώ το AT-ST,
Να πούμε ένα εδώ, για παράδειγμα, ένα TIE Fighter. Πολύ μικρό, αλλά εξίσου ωραίο. Κάποια θέλουν και συναρμολόγηση, έτσι, ας πούμε αυτό εδώ το Carrier, αν δεν κάνω λάθος. Θέλει συναρμολόγηση, όπως και το Death Star, θέλει συναρμολόγηση, είναι το άλλο μισό αυτό. Εδώ είναι οι Rebels ακριβώς. Και κάτσε να δούμε και ένα Stormtrooper. Ας, και ένα Stormtrooper είναι εδώ. Okay. Το Tantive. Επίσης. X-Wing, ναι. Εντάξει, και X-Wing εδώ. Εντάξει, και το, να, και το άλλο το μεγάλο. Το AT-AT. Και νομίζω. Ναι, νομίζω ότι και μόνο όλα αυτά πάνω σε ένα χάρτη. Νομίζω ότι το καθιστούν το παιχνίδι ιδιαίτερα θεματικό. Εντάξει, τώρα αν έχει κανένα τόσο μεγάλο μεράκι, μπορεί να κάτσει να βάψει κιόλας. Αλλά νομίζω ότι η κλίμακα είναι πολύ μικρή, είναι λίγο πεντεψιάρικη. Αλλά για αυτούς που ασχολούνται με τη βαφή, δεν θα είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Στο Δημήτρη να το πει αυτό. Ο Δημήτρη, τώρα που θα βλέπει το βίντεο, φαντάζομαι ότι κάτι θα σκεφτεί γι' αυτό, έτσι. Να δω το μισοτελειωμένο Death Star. Εδώ έχει κάποιες βάσεις. Προφανώς. Κάπως έτσι αυτό. Κάπως έτσι πρέπει να γίνεται. Κάπως έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Μπαίνει και αυτό κάπως έτσι και είναι το Death Star το μισοτελειωμένο. Λοιπόν, το αντίναξα, ναι. Εδώ τα Canons. Έχει, εντάξει, έχει αρκετό υλικό. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε κάποιες μεταμετρήσεις που βγάζουμε εδώ. Α, και κάποια Y-Wing εδώ. Γιατί να τα μετρήσουμε, ρε. Γιατί έχουν υποθεί διάφορα παράπονα. Υπήρξαν περιπτώσεις παιχνιδιών που ανοίξαν και λίγο πολύ σακούλα αυτή, φαντάσου. Σοβαρά. Δηλαδή, φαντάσου την απογοήτευση τώρα αυτού νου που τούτυχε το Joker, έτσι. Και άνοιξε το παιχνίδι και λίγο πολύ σακούλα με τις μινιατούρες από μέσα. Άντε βρες, άντε ψάξε βρες στην άκρη. Κάποιοι άλλοι παραπονεθήκαν ότι λείπανε αρκετά κομμάτια από μέσα. Κάποιοι άλλοι παραπονεθήκαν για σπασμένα κομμάτια. Εντάξει, νομίζω ότι σημαίνουν αυτά σε τόσο παιχνίδια, τέτοια παιχνίδια ευρείας κλίμακας που έχουν μαζική παραγωγή, διότι η FFG βγάζει παιχνίδια μαζικής παραγωγής. Νομίζω ότι εντάξει, αυτά συμβαίνουν και είναι αναμενόμενα αυτό που δεν θες να συμβεί σε σένα, έτσι. Και με τον κωδικό EFF νομίζω. Ναι, αποζημιώνει απλώς, ακριβώς, απλώς θέλει λίγο υπομονή, αλλά τώρα τον έχεις δώσει ένα κάρο λεφτά και το ανοίγεις και λείπουν από μέσα πράγματα, νομίζω ότι ό,τι πιο ξενέρο τον μπορεί να σου συμβεί. Τουλάχιστον στον χώρο του επιτραπέζιου, έτσι. Νομίζω η πρώτη παρτίδα θα ανταμείψει όμως. Ναι, η πρώτη παρτίδα όντως θα ανταμείψει. Το παιχνίδι έχει πολύ καλές κριτικές, αυτό είναι γεγονός. Παίζει με δύο ως επιτοπλίστων, αλλά μπορεί να σηκώσει και τέσσερις παίκτες. Να δούμε και λίγο το χάρτη. Βέβαια, για να δούμε λίγο το χάρτη, πρέπει να κάνουμε λίγο αυτά στην άκρη. Λοιπόν, και αφού καταφέραμε και μαζέψαμε όλες αυτές τις μινιατούρες, πάμε να ανοίξουμε το χάρτη, που είναι και το βασικό στοιχείο του παιχνιδιού. Τεράστιο, ναι, είναι τεράστιο, θα το δούμε τώρα και στο ξεδίπλωμα. Λοιπόν, ζελατίνα. Ναι, αποτελείται από δύο κομμάτια γιατί είναι όντως μεγάλος. Λοιπόν. Αυτό είναι το μισό. Ναι, αυτό είναι το μισό. Βλέπω ακόμα και στο τραπέζι εδώ που είναι θεωρητικά μεγάλο αυτό που έχουμε εδώ. Και μάλλον θα πρέπει να κάνουμε και άλλο χώρο για να ανοίξουμε τον άλλο μισό. Ναι. Και αυτό. Εντάξει, ούτως ή άλλως θα το χωρέσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό εδώ. Ωραίος χάρτης, έτσι. Ναι, ωραίος χάρτης είναι. Ίσως να φαίνεται λίγο αριχώς ό,τι αφορά, ας πούμε, το τι περιέχει. Τη βλέπεις μόνο πλανήτης και λες τώρα, ας πούμε, οκ, θα μπορούσε να ήταν λίγο έτσι, τον περιμέναμε. Ίσως κάποιοι τον περιμέναν έτσι λίγο πιο έτσι φαντεζή, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχει όλους τους πλανήτες που περιέχονται στον κόσμο του πολέμου των άστρων. Έχει τη βάση των επαναστατών, εδώ μπαίνουν κάποια στοιχεία. Έχει κάποια tracks που ξεκινάνε από τις δύο άκρες, νομίζω, και αν συναντηθούν κάπου στη μέση οι δύο μάρκες επαναστατών και Rebels, το παιχνίδι τελειώνει, κάπως έτσι. Κάποιες θέσεις για τα decks. Και κάποια borders, που τώρα στο επόμενο review που θα κάνουμε θα δείξουμε και πώς παίζεται το παιχνίδι. Κάποια μπόρτες που χωρίζουν, ουσιαστικά δουλεύουν σαν οικόπεδα, ναι, σαν sectors. Έτσι, σε ό,τι αφορά το adjacency των πλανητών κτλ. Θα πούμε όμως περισσότερα στο βίντεο το επόμενο που θα κάνουμε, που θα είναι ένα αναλυτική ικανότητα του παιχνιδιού και πώς μπορούμε να παίξουμε. Αυτό είναι, νομίζω, για τους φίλους του είδους και της θεματολογίας αυτής, το παιχνίδι είναι must. Έχει πάρα πολύ καλές κριτικές, έχει πολύ καλή ποιότητα υλικών. Όσοι θέλουν μπορούν να περιμένουν και το review που θα σηκώσουμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ.